ενδοκρινολόγος, συνδυάζομαι να κάνω υπερηχούς και να εντοπίζω όζους και να μπορώ να διακρίνω ποιοι όζοι ανήκουν σε αυτούς τους καλοήθεις, τους συχνούς όζους και ποιοι στους υπόλοιπους. Αυτό είναι με λίγα λόγια η δουλειά που κάνουμε εμείς οι εθνολόγοι. Είδαμε λοιπόν όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση του καρκίνου του θηροειδούς, την συλλάβηση, τον οργανικό προσδιορισμό, το υπερηχογράφημα, το σπιθυρογράφημα. Το υπερηχογράφημα του θηροειδούς αδένα είναι μια εξέταση που θεωρείται gold standard για τον εντοπισμό των όζων του θηροειδούς, δηλαδή η εξέταση επιλογής. Τα πρώτα μηχανήματα υπερήχου που βλέπετε εδώ, τη δεκαετία του 80 και του 90, μέχρι τα σημερινά μηχανήματα που έχουμε τελευταίες γενιάς, η απόσταση που έχει διανύσει η τεχνολογία των υπερήχων είναι χαότης. Είναι τεράστια. Έχουμε λοιπόν πλέον μηχανήματα πολύ υψηλής ανάλυσης, τα οποία μπορούν να μας δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες, τόσες πολλές που παλαιότερα δεν τις είχαμε. Το σημαντικό εξάρτημα σε αυτά τα μηχανήματα υπερήχου είναι ο υποβολέας. Δηλαδή είναι αυτό το μεικτό εξάρτημα το οποίο αποτελεί το ακουστικό του υπερήχου. Mm. Αυτό λοιπόν το εξάρτημα πλέον έχει υψηλές συχνότητες, έχει πολλαπλούς κρυστάλλους, έχει τη δυνατότητα να παράξει μεγάλο εύρος συχνοτήτων ταυτόχρονα και έχει και εργονομικά σχήματα. Έχουμε δηλαδή άλλο υποβολέα για παιδιατρικές χρήσεις θηροειδούς, τράχυλο στα παιδιά, και άλλο για ενήλικες. Ο υποβολέας τι κάνει, παράγει τους ήχους, τους υπερήχους δηλαδή,